Δημόκριτος 460 έως 360 π.Χ. Ο κόσμος σκηνή, ο βίος πάροδος. Ήλθες, είδες, απήλθες. Ο κόσμος είναι θέατρο, η ζωή δράμα, έρχεσαι, βλέπεις, φεύγεις. Ο Δημόκριτος γεννήθηκε στα Άβδυρα της Θράκης γύρω στα 460 π.Χ. από οικογένεια αριστοκρατικής καταγωγής. Τα Άβδυρα ήταν η τρίτη πλουσιότερη πόλη της Αθηναϊκής Συμμαχίας, έδινε φόρο 15 τάλαντα και όφιλε τον πλούτο της στην άφθονη παραγωγή σιτηρών και στο γεγονός ότι αποτελούσε λιμάνι για τη διεξαγωγή του εμπορίου με το εσωτερικό της Θράκης. Από την νεανική του ηλικία ο Δημόκριτος ένδειξε την κλίση του προς τη μελέτη και την έρευνα της φύσης. Με τα χρήματα της πατρικής κληρονομιάς ταξίδεψε σε όλο το γνωστό κόσμο, Αίγυπτο, Περσία, Βαβυλώνα, πιθανόν Αιθιοπία και Ινδία. Όπως αναφέρει και ο ίδιος, εγώ, λοιπόν, περιπλανήθηκα σε περισσότερους τόπους της γης από τους ανθρώπους της εποχής μου, ερευνώντας τα πιο μακρινά μέρη, και γνώρισα πάρα πολλές χώρες και κλίματα και άκουσα πάρα πολλούς μορφωμένους ανθρώπους, αλλά στη σύνθεση σχημάτων που συνοδεύονται από απόδειξη κανείς ως τώρα δεν με ξεπέρασε. Έζησα συνολικά 8 χρόνια σε ξένη χώρα. Στη διάρκεια αυτών των περιπλανήσεων γνώρισα από κοντά τη φιλοσοφία του Θαλή, του Αναξίμανδρου, του Αναξιμένη και του Ηρακλήτου. Στη Μίλητο ίσως να συνάντησε για πρώτη φορά τον άνθρωπο που έμελε να σημαδέψει η ζωή του, το Λεύκηπο. Απ' αυτόν θα πρέπει να διδάχτηκε τη φιλοσοφία του Παρμενίδη, του Εμπεδοκλή, του Πυθαγόρα. Μάλιστα, για τον τελευταίο θα συντάξει ο Δημόκριτος αργότερα ειδική πραγματεία. Όταν ο Δημόκριτος επέστρεψε κάποτε στα Άβδυρα, είχε αναλώσει πια όλο το μερίδιο του της πατρικής κληρονομιάς. Τη φροντίδα του και τη συντήρησή του ανέλαβε ο αδελφός του Δάμασος. Στα Άβδυρα ο Δημόκριτος αφοσιώθηκε στη διδασκαλία και τη συγγραφή των έργων του. Ήταν από τους πρώτους που πίστευε ότι η ύλη αποτελείται από αδιάσπαστα, αόρατα στοιχεία, τα άτομα, ότι ο γαλαξίας είναι το φως από μακρινά αστέρια, ότι το σύμπαν έχει και άλλους κόσμους και μάλιστα ορισμένους κατοικημένους. Τα ενδιαφέροντα του Δημόκριτου ήταν εξαιρετικά πλατιά. Ασχολήθηκε σχεδόν με όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης. Από τον τεράστιο όγκο των γραπτών του σώζονται ελάχιστα αποσπάσματα. Φαίνεται ότι η εκτίμηση που απολάμβανε ο Δημόκριτος από τους συμπατριώτες του προκάλεσε το φθόνο ορισμένων από αυτούς, οι οποίοι σκέφτηκαν να ζητήσουν την ενεργοποίηση ενός πατροπαράδοτου νόμου, ο οποίος προέβλεπε την απαγόρευση της ταφής στην πατρίδα όποιου είχε σπαταλήσει την πατρική περιουσία. Ο Δημόκριτος απάντησε διαβάζοντας το έργο του Μέγας Διάκοσμος, υποστηρίζοντας ότι όχι μόνο δεν σπατάλησε την πατρική περιουσία, αλλά την πολλαπλασίασε αφού δημιούργησε ένα πολύτιμο φιλοσοφικό έργο. Ονομάστηκε γελαστός, ίσως επειδή πρέσβευε ότι η ευθυμία αποτελεί στόχο για τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Πέθανε σε πολύ προχωρημένη ηλικία, αφού κατατασσόταν στους μακροβιότερους Έλληνες στοχαστές, διάφορες πηγές παραδίδουν ότι έζησε από 90 έως και 109 χρόνια. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή χρονολογία του θανάτου του, η οποία τοποθετείται συμβατικά στο 370 ή 360 π.Χ. Και για το τέλος του φιλοσόφου υπάρχουν διάφοροι θρύλοι. Σύμφωνα με έναν από αυτούς ήθελε να αυτοκτονήσει, όντας σε βαθιά γεράματα, με αποχή από την τροφή. Επειδή, όμως, ήταν οι ημέρες των θεσμοφορείων και οι γυναίκες της οικογένειας ήθελαν να τις γιορτάσουν, τον παρακάλεσαν να αναβάλει το θάνατό του για λίγες μέρες. Διέταξε τότε να του φέρουν κοντά ένα αγγείο με μέλι, ή ζεστά ψωμιά κατά άλλη εκδοχή, και έζησε, ώσπου να περάσουν οι γιορτές, μόνο με τη μυρωδιά του μελιού. Όταν πέρασαν οι μέρες, παραδόθηκε στο θάνατο. Περί ψυχικής γαλήνης. Γιατί την ψυχική γαλήνη τη φέρνει στους ανθρώπους η συγκρατημένη διασκέδαση και η σύμμετρη ζωή. Η στέρηση και η υπεραφθονία τείνουν να μετατρέπονται στο αντίθετό τους και να προκαλούν στην ψυχή μεγάλες κινήσεις και οι ψυχές που κινούνται σε μεγάλη έκταση δεν είναι ούτε ευσταθείς ούτε γαλήνιες. Πρέπει λοιπόν να έχει κανείς το νου του σε πράγματα που ανταποκρίνονται στις δυνάμεις του και να είναι ευχαριστημένος με αυτά που έχει. Να μην δίνει μεγάλη σημασία στα όσα ζηλεύουν ή θαυμάζουν οι πολλοί και να μην τα σκέφτεται συνεχώς. Να κοιτάζει πώς ζουν οι ταλέποροι και να συναισθάνεται πόσο υποφέρουν. Με αυτόν τον τρόπο, τα πράγματα που είναι κοντά του και τα έχει στη διάθεσή του μπορεί κάλλιστα να του φανούν μεγάλα και αξιοζήλευτα, η ψυχή του δεν θα υποφέρει πια επιθυμώντας περισσότερα. Γιατί όποιος θαυμάζει τους ανθρώπους που έχουν πλούτη και μακαρίζονται από τους άλλους, όποιος εντρυφεί συνεχώς στις αναμνήσεις του, αναγκάζεται να σκαρφίζεται πάντοτε κάτι καινούριο και να σπρώχνεται από την επιθυμία του σε πράξεις ανεπανόρθωτες και παράνομες.
Κατ' αυτό ακριβώς δεν πρέπει κανείς να ψάχνει για πράγματα που είναι μακριά του, παρά να ικανοποιείται με τα όσα είναι κοντά του, συγκρίνοντας τη ζωή του με τη ζωή εκείνων που βρίσκονται σε χειρότερη θέση. Έχοντας στο νου του πόσα υποφέρουν εκείνοι, πρέπει να μακαρίζει τον εαυτό του για το πόσο καλύτερα ζει ο ίδιος. Γιατί αν το βάλεις αυτό καλά στο νου σου, θα ζεις πιο γαλήνια και θα αποτρέψεις. Όχι λίγα κακά στη ζωή σου, το φθόνο, τη ζήλια και την κακεντρέχεια. Υπάρχουν δύο μορφές γνώσης, η μία γνήσια, η άλλη σκοτεινή. Και στη σκοτεινή ανήκουν όλα αυτά που ακολουθούν, όραση, ακοή, οσμή, γεύση, αφή. Η άλλη, η γνήσια, είναι ξέχωρη από αυτήν. Όταν η σκοτεινή μορφή δεν μπορεί πλέον να δει τίποτε άλλο απειροελάχιστο, ούτε να ακούσει, ούτε να μυρίσει, ούτε να γευτεί, ούτε να αντιληφθεί με την αφή, αλλά πρέπει να αναζητεί κάτι πιο λεπτό, τότε έρχεται η γνήσια μορφή γνώσης, μια και έχει όργανο να σκεφτεί πιο λεπτά. Καθώς έβλεπαν, οι παλιοί τα γεγονότα που συμβαίνουν στο θέατρο του ουρανού, π.χ. τις βροντές, τις αστραπές, τους κεραυνούς, τις συζυγίες των άστρων και τις εκλήψεις του ήλιου και της σελήνης, ο τρόμος τους έκανε να θεωρήσουν υπαίτιους τους θεούς. Απόσπασμα από το Φρόνησης. Η ευχαρίστηση και η απουσία ευχαρίστησης είναι τα κριτήρια του επωφελούς και του μη επωφελούς. Αποδέξω την απουσία ευχαρίστησης μόνο εάν είναι ευεργετική. Η αυτοσυγκράτηση πολλαπλασιάζει τις απολαύσεις και αυξάνει την ευχαρίστηση. Εάν κάποιος υπερβεί το απαιτούμενο μέτρο, τα πιο ευχάριστα πράγματα μετατρέπονται στα πιο δυσάρεστα. Γενναίος άνδρας δεν είναι μόνο εκείνος που νικά τον εχθρό, αλλά και εκείνος που είναι ισχυρότερος από τις απολαύσεις. Ορισμένοι άνδρες είναι δυνάστες πόλεων, αλλά υπόδουλοι στις γυναίκες. Οι άκερες απολαύσεις προκαλούν δυσαρέσκεια.